πιάσαμε στον κύριο Χερίδη, γιατί συναντηθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα και έβαλα ότι κάθε εβδομάδα έχουμε στην Κρήτη και θα συνεχίζει να υπάρχει. Άρα πρέπει και το Υπουργείο να δει τι θα κάνει για να μην υπάρχει αυτή η έλευση τόσων μεταναστών που θα συνεχίζεται ειδικά από τα νότια, από τη Λιβύη. Πάντως είναι μεγάλες οι ροές. Το βλέπετε, δηλαδή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι μια νέα γενιά μεταναστών οι οποίοι έχουν βρει νότια της Κρήτης. Εσείς τι ζητήσατε από τον κύριο Κερίδη? Αυτή τη στιγμή πρέπει να δει πώς θα γίνεται η χρηματοδότηση. Γιατί πρέπει οι άνθρωποι να έχουν ένα φαγητό που θα μείνουν μέχρι να μεταφερθούν στην Αθήνα ή οπουδήποτε άλλου. Άρα, επειδή το κόστος αρχίζει μέχρι σήμερα, εμείς καλύβαμε σημαντικό κόστος και οι Δήμοι. Αλλά αν αυξάνονται οι ροές, πρέπει να δούμε το κόστος αυτό, πρέπει να το πληρώσει το Υπουργείο. Πάντως, πριν είχαμε το πρόγραμμα της ΥΠΑ της αρμοστίας, το οποίο έληξε. Ναι. Άρα πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος τρόπος, κάποια άλλη φόρμουλα, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ναι, τοπική τότε ήταν με τα διαμερίσματα που θυμάστε ναι. πολύ καλά, ότι εμείς το στηρίξαμε το πρόγραμμα και ο Δήμος Ηρακλείου και μάλιστα είχαν ενοικιαστεί αρκετά διαμερίσματα στο Ηράκλειο που οι άνθρωποι αυτοί κάποιοι ενσωματώθηκαν, άλλοι όμως έφυγαν. Οπότε, γιατί ο προορισμός τους είναι να μην μείνουν εδώ. Ο προορισμός είναι να πάνε Ευρώπη. Αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό το οποίο όμως εμείς πρέπει να δούμε, αυτοί που έρχονται να έχουν ανθρώπινες συνθήκες μέχρι να μένουν στο νησί μας και η μεταφορά να είναι στην Αθήνα. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί και μια χρηματοδότηση. Ακριβώς. Το ζητήσαμε από τον Υπουργό. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε κάποια θετική απάντηση. Όμως το συζήτησα κατευθείαν με τον κύριο Χερίδη. Περιμένω την απάντηση.